Θεσσαλονίκη, 1964. 6.000 άνθρωποι σε μια έκταση 3.000 στρεμμάτων αρχίζουν την υλοποίηση του οράματος της μεγαλύτερης επένδυσης που πραγματοποιήθηκε ποτέ στη Βόρειο Ελλάδα. Τη δημιουργία του βιομηχανικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, της ΕΣΟ Πάπας, στην περιοχή των Διαβατών. Σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 38 μήνες, αρχίζει να χτυπά η καρδιά του δηληστηρίου. Το βιομηχανικό συγκρότημα εγκαινιάζεται στις 10 Μαΐου του 1966. Από την αρχή της πορείας της, η επιχείρηση δεν περιοριζόταν στη διήλυση πετρελαίου, αλλά περιλάμβανε επίσης χημικά και πετροχημικά εργοστάσια, εργοστάσιο αμμονίας, εθυλενίου, διαλυτών, PVC, καυστική σόδας και χλωρίου. Ακόμα, εμπορικό δίκτυο σε όλη τη χώρα. Εγκαταστάσεις διακίνησης. Σύνδεση με το λιμάνι. Αλλά και μονάδες για επεξεργασία των αποβλήτων, που τότε δεν επιβάλλονταν από την νομοθεσία. Η εταιρεία διακρίνεται σε όλους τους τομείς, όπως management, marketing, ασφάλεια της εργασίας, προστασία του περιβάλλοντος. Η δημιουργία του βιομηχανικού συγκροτήματος της ΕΣΟ Πάπας υπήρξε η αφετηρία της βιομηχανικής ανάπτυξης στη Βόρειο Ελλάδα, καθώς δεν ήταν μόνο μία οικονομικά μεγάλη επένδυση, αλλά για τα δεδομένα της εποχής μία επένδυση με σύγχρονη τεχνολογία και προηγμένη τεχνογνωσία. Μέσα σε 40 χρόνια η πόλη άλλαξε θεαματικά και μαζί της άλλαξε και αναπτύχθηκε και το βιομηχανικό συγκρότημα. Με το πέρασμα των χρόνων από την ΕΣΟ Πάπα στην ΕΚΟ και σήμερα στην Ελληνικά Πετρέλαια, αν και η έκταση του συγκροτήματος δεν άλλαξε, οι δραστηριότητες διαφοροποιήθηκαν. Οι εγκαταστάσεις εξυγχρονίστηκαν, κάποιες παλιές τερμάτισαν τη λειτουργία τους, αλλά δημιουργήθηκαν και νέες. Σήμερα πλέον, εκτός από τη διήλυση και τα χημικά εργοστάσια, προσθέθηκε μια σύγχρονη μονάδα πολυπροπυλενίου και ένα νέο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο. Η εδραίωση, η ανάπτυξη και η καθιέρωση του ομίλου δεν θα ήταν εφικτή χωρίς το πολυτιμότατο και δυσέβρετο κεφάλαιο που διαθέτει. Τους ανθρώπους της. Με υψηλή παραγωγικότητα, ιδιαίτερο αίσθημα εργασιακής και κοινωνικής ευθύνης, ακατάπαυστη εργασία και μεράκι δημιουργούν, αναπτύσσουν και έχουν οθήσει την εταιρεία να μετεξελιχθεί από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη. 40 χρόνια δημιουργίας που έδωσαν όθηση στη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής με προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Ο Όμιλος σήμερα είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή τροφοδοσία της Ελλάδας αλλά και για την ανάπτυξη γειτονικών χωρών. Με το δηληστήριο στα Σκόπια, την κατασκευή του αγωγού Θεσσαλονίκης Σκοπίου, την ανάπτυξη εμπορικού δικτύου σε γειτονικές χώρες, καθώς και την έρευνα για νέα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, έχει έντονη παρουσία και στο εξωτερικό. Στη Θεσσαλονίκη, με συνολικά 3.000 άμεσα και έμεσα απασχολούμενους. Συνεργασία με πάνω από 1.000 επιχειρήσεις. Με σεβασμό στον εργαζόμενο, στον πελάτη, στον πολίτη, στο περιβάλλον. Επενδύει συνεχώς σε έργα εξυγχρονισμού των μονάδων και προστασίας του περιβάλλοντος. Με γνώμονα την αυστηρή τήρηση των νόμων και των κοινοτικών οδηγιών και με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και με δράσεις που αναδεικνύουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη,
όπως ενδεικτικά η συμβολή στη δημιουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, οι εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις, οι αθλητικές εγκαταστάσεις σε γειτονικούς δήμους και πολλές πολλές ακόμα. 40 χρόνια συμβολής στην οικονομία και την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μια κοινή πορεία ανάπτυξης.